Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν συλλόγη σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν, έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ενίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, πρόσε καταφεύγος σωτηρίαν επιζητώ. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε, τον δυσχερό Παρθών με ταρά τους οι προσβολές, πόλης αθυμίας επιπλώσε μου την ψυχή. Ειρήνευσον κόρη την Γαλήνη, την του Υιού και Θεού σου παναμωμέν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σωτήρα τεκούσα σε και Θεό. Δυσόπο παρθένε, λυτρωθήνε με τον δεινόν. Σιγάνι προσφεύγω, ανατείνω και την ψυχή και τη διάνοια. Αξίως ον μόνη Θεομήτων, ως αγαθή αγαθού τελοχεύτρια. Είπε Αγία Θεότο και σώσον ημάς, προστασία και σκέπη ζωής εμείς τη θυμή. Σε Θεογεννήτωρ παρθένε, σύ με κυβέρνησο. Θεότο και σώσον ημάς. Ηκετεύω παρθένε των ψυχικών ταραχών και της αθυμίας της άλλη διασκεδάσε μου. Σίγαρ Θεόν υφέ των αρχηγών της Γαλήνης, των Χριστών εκείσας μόνοι πανάχραντε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευεργέ την τεκούσα των των καλών αιτιών, της ευεργεσίας των πλούτων, πάσιν ανάμνησον. Πάντα καρδίνασε ως δυνατόν εν ισχύ, των Χριστών κοίησας αθέω μακάρισε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χάλε πες αρρωστίες και νοσές.
περίσπαθεσί. Εξεταζομένο Παρθένε, σύμι βοήθησον, των Ιαμάτων γάραν ελυπήσε γινώσκο, θησαυρών Πανάμο με τον Αλαπάνητον. Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον, ελαίους πηγή του κόσμου καταφύγιον, εκτενός βόμεση, Θεότο και Δέσποινα πρόθασον, και κινδύνο λύτρωσε ημάς, ημών η ταχαίως προστατεύουσα. Τον παθόν μου τον ταραχόν, ή τον κυβερνήτη και πουσα κυριών, και τον κλειδό να κατεύνασον, τον αιμόν θεσμάτων θεών υφευτέ. Τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία επορεύθη στην ορεινή με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσα του την Ελισάβετ και γενετός οίκουσιν Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύμα του Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούτερος αγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης
της λαλημένης αυτή παρακυρίου και είπε Μαριάμ, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδούγαρα από τον γίνω μακαριούς είμαι πάσε γενέ, ότι επίησε με μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού». Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίνας τρεις και υπέστρεψαν εις τον οίκον. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Θέλει την του ελέου, σον εγέννησας μητέρα μνήτη σώπισο. Χριστή είναι των πεσμάτων, ψυχήστε μολυσμάτων. Τους ενθύστηκα βγάζοντας, ο τον πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σωμάτων ασθενείας και ψυχών αρρωστίας, σκέπη σου τη θεία, θεραπεύει να αξιώσον. Ή τον σωτήρα Χριστόν ημίν αποτεκούσα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Τον Παρθένε, και υπεριψούσι των άθραστων σου τόπων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην τον πειρασμόν σοι. Τας προσβολάς εκδιώκεις και παθώντας εφόδους Παρθένε, όρθεν σε υμνούμενης πάντας τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φωτός σου τες ακτήσει, λάμπρινον Παρθένε, το ζωφερό της αγνίας διώκουσα, τους ευσεβώς Θεοτόκων σε καταγγέλλοντα. Τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κακός έως εν τόπο το της ασθενείας, ταπεινωθέντα Παρθένε θεράπεσο, εξαρρωστίας εις δρόση μετασκευάζουσα. Αξιών εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αη μακάρισον και παναμόμητον, μητέρα του Θεού ημών. Ην την ιωτέρα των χερουβίν και δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ην υψηλωτέρα τον ουρανό και καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, η λυτρωσαμένη ημάς εκ της κατάρας, η δέσποινα του κόσμου ύμνης τιμήσομεν. Από τον πολλών μου αμαρτιών, ασθενή το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή, προς εκαταφεύγω ελπίς απελπισμένος ήμι βοήθησο. Ψάλλομεν προθύμωση την οδύν, μη τη φανημνή το Θεοτόκο χαρμονικός, μετά του προδρόμου και πάντων των Αγίων, δυσόπι Θεοτόκο
Κύριε Ελλάδα, Σταματία Σιμών, Δέσποτα Συγχώρησον τη Ανομία Σιμή, Άγιε Επίσκεψη Υγεία τη Ασθενή Σιμών, ένα και το όνομα του. Κύριε Ελέσον, κύριε Ελέσον, κύριε Ελέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και ήν και του αιώνα των αιώνων να μπει. Τριμών, ο Έλληνα, ο Έλληνα, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου και μυθείτε το θέλημά σου, ω εν ουρανών και επί τη γη, τον άρτον ημών των επιού σου. Δώσε εμείς σήμερα και άσε εμείς τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε στις πλέτες ημών, και μη σε ενέχεις εμάς πειρασμό, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, αφέσεως, αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ενδικομητάφτη, ενωρητών επιθρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και πάντων όν τα ονόματα έμνημον έφθησαν εν τη Θεία και Ιερά παρακλήσει ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Του διαφυλακτήνα την Αγίαν Εκκλησίαν και κόμην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμουσισμού καταποντισμού πυρός μακέρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιχαίη και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Το Ρώμα του Πεπιστή Ιωάννου και τον Ασίο και Θεοφόρο Πατρονιμών τον Αγίο και Καθήμων Μαρτίων τον Αγίο και Πανεπιστήμων Αποστόλων Ευστρατιών Ξεντίου Ευγενίου Μαρταρίου και Ορέστου των Μαρτίων Δικαίου Προφήτου και την Φίλη Ευθεωμένη Κεφάλιου σου Amen.
Σε μια καινοτομία φέτος. Θέλω να ακούσετε τι επιτέλους γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου. Τι γράφει το βιβλίο για την κοίμηση της Θεοτόκου. Ότε λοιπόν προς εαυτόν Χριστός ο Θεός ημών προσλαβήν Ευδόκησε την Ιδία Μητέρα, τότε προ τριών ημερών διαγγέλου αυτή από γης μετάσταση γνωρίζων έφη. Τα καταλαβαίνεις, μαμά? Να τα πω στη δική μας τη γλώσσα, Λίτσα? Μάλιστα. Όταν λοιπόν ο Χριστός μας αποφάσισε να προσλάβει τη μητέρα του πλέον στον ουρανό, μπροστά από τρεις ημέρες απέστειλε άγγελον, ο οποίος της γνώρισε την μετάσταση. Καιρός είναι πλέον δια να σε προσλάβει ο Υιός σου, μητέρα του Θεού μας, επάνω στον ουρανό. Ας μην θορυβηθείς γι' αυτό, αλλά με ευφροσύνη ας δεχθείς τον λόγον, διότι σύ ζωή της ζωής έρχεσαι σε Αυτόν που είναι αθάνατος. Και αυτή λοιπόν, αφού με πόθο και ευχαρίστηση άκουσε τα λόγια αυτά του Αγγέλου, ήλθε προς το όρος των ελαιών και εκεί με πολλή προσοχή αλλά και με όλη της την καρδιά προσευχήθηκε. Συνήθιζε συνεχώς να ανέρχεται στο όρος εκείνο και να προσεύχεται. Και τι παράδοξα συνέβησαν εκείνη την βραδιά. Όλα τα δέντρα έκλειναν τα κλαδιά τους και προσκυνούσαν την Αγία Μητέρα σαν να είχαν ψυχή, αποδίδοντας τον βαθύ σεβασμό στη δέσποινα του κόσμου. Μετά λοιπόν την προσευχή υπέστρεψε εις την οικία της και αμέσως εσύσθη όλη η οικία. Αυτή δε, αφού άναψε όλα τα φώτα του σπιτιού της και ευχαρίστησε τον Θεό, συγκάλεσε τους συγγενείς και τους γείτονες. Σαρί πάσαν την οικίαν, εσκούπισε όλο το σπίτι της, ετοιμάζει την κλίνιν και πάντα τα προσταφήν επιτίδια και όσα αρμόζουν για την ταφή της. Δίλαπη τα παρά του Αγγέλου προς αυτήν λαλιθέντα. Φανερώνει σε όλους αυτά που της είπε ο Άγγελος καθώς συνομίλησε μαζί της για την μετάστασή της στα ουράνια. Οι δε γυναίκες που εκλήθηκαν όταν άκουσαν αυτά με θρήνους και με δάκρυα έλουζαν τα πρόσωπά τους και με ημωγές ολοφύροντο και με φωνές και κραυγές έκλαιγαν δυνατά. Και αφού λοιπόν σταμάτησαν να κλαίν,
την οικέτευαν να μην μείνουν ορφανές. Αυτή όμως είπε, όχι μόνο με τη, μετά την μετάστασή μου εσάς, αλλά και όλο τον κόσμο θα προσπαθώ να τον επιβλέπω και να τον βοηθώ. Και αφού λοιπόν παραμυθητικής ρήμαση με λόγια παρηγοριάς της μίλησε όμορφα, παίρνει τους δύο χιτώνες της, ώστε τας δύο πενιχράς χείρας, ανά χιτώνα λαβήν, έτεινε συνήθις αυτή σαν γνώριμη και τα προσδιατροφήν παρά αυτήν εκομίζοντο. Και έκανε δώρο τους δύο χιτώνες στις δύο χείρες γυναίκες, οι οποίες πάντα ήταν κοντά της και οι οποίες εφρόντιζαν ακόμη και για το φαγητό της. Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο σπίτι της, ξαφνικά βροντί με ήχο τρομερό ακούστηκε και επιστασία νεφελών και φανερώθηκαν σύννεφα όπου από τα πέρατα του κόσμου αρθρώοι όλοι γρήγορα ταχαίως μαζεύτηκαν οι μαθητές. Ανάμεσά τους Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, Ιερόθεος και Τιμόθεος, οι οποίοι εκεί έμαθαν την αιτία αυτής της βίας διανεφέλης προσελεύσεως στα Ιεροσόλυμα. Δέσποινα, σε παρακαλούμε, πώς θα μπορέσουμε να υποφέρουμε την απουσία σου. Δέσποινα, σε παρακαλούμε, μείνε και πάλι κοντά μας. Αυτά έλεγαν και με τα δάκρυα έβρεχαν τους εαυτούς τους. Και αυτή απαντά, μη αγαπημένα μου παιδιά και μαθητές του Υιού και Θεού μου, μην προσπαθείτε τη χαρά μου να την μετατρέψετε σε πένθος. Θέλω να σχηματίσω το σώμα μου πάνω στο κρεβάτι και να με κυδεύσετε. Και ενώ έλεγαν αυτά, έφτασε το σκεύος της εκλογής Παύλος ο Απόστολος, ο οποίος αφού και έπεσε μπροστά στα πόδια της Θεομήτωρος, την προσεκίνησε. Και αφού άνοιξε εκείνο το μελίρητο στόμα του, αρχίζει να την αγκομιάζει λέγοντας, «Χαίρε μητέρα της ζωής, χαίρε υπόθεση του δικού μου κηρύγματος, και αν δεν αξιώθηκα να δω τον Χριστό κατά σάρκα, αξιώνομαι να βλέπω αυτήν η οποία τον γέννησε». Και μετά η παρθένος μας συντάσσεται με σενότητα. Ξαπλώνει στην κλίνη, σχηματίζει το πανάχρωτο σώμα της όπως θέλησε, και αφού παρεκάλεσε υπερσυστάσεως του κόσμου και υπερειρηνικής διαγωγής, και αφού ευλόγησε όλους έναν καθένα, τα χέρια της τα άνοιξε και το πνεύμα της το παρέδωσε στην αγκαλιά του παιδιού της. Και όταν αυτό συνέβη, άρχεται ύμνον εξοδίων ο Πέτρος. Άρχεται πρώτος, λοιπόν αρχίζει πρώτος ο Πέτρος με τροπάρια τα οποία είχαν σχέση με την κηδεία της να την ανυμνεί. Έρωση η λυπή των Αποστόλων το κλινίδιον και ημέν προάγουση με τα λαμπάδων και υμνοδιών οι δε εφέπονται. Σηκώνουν λοιπόν στα χέρια τους οι Απόστολοι την νεκρική την κλίνη και άλλοι μεν ακολουθούσαν και άλλοι προπορεύοντο με λαμπάδες και με ύμνους, προπέμποντες το Θεοδόχον σώμα. Και άγγελοι φανερώθηκαν, υμνούντες και αυτοί υπερκοσμίως και πληρούντες τον αέρα με ψαλμωδίες υπέρ της Παρθένου. Αυτά όμως μαθεύτηκαν και εις τους άρχοντας των Ιουδαίων, οι οποίοι αμέσως συγκέντρωσαν όχλο
ώστε να εμποδίσουν ακόμα και την ταφή της Παρθένου και προσπάθησαν περιστρέψε το κλινίδιον ακόμη να πλησιάσουν και την κλίνη στην οποία βρίσκεται η Παρθένος και να ρίψουν το σώμα της στη γη. Όμως ουδής λέει τόλμησε, διότι φτάσασα η δίκη ομάτων τυφλώσει πάντα σκολάζει. Τους τιμώρησε όλους με τύφλωση, καθώς προσήλθαν με ακάθαρτα χείλη και βρωμερές ψυχές να συλλήσουν το πανάχρονο σώμα. Ένα δε αυτόν και χειρών αποστερή εμφωτέρων, μανικότερον ορμήσαντα και του ιερού εκείνου σκύμποντος εναψάμενον. Έναν μάλιστα από αυτούς, έναν θρασί, ο οποίος είχε το θράσος να ακουμπήσει το λείψανο της Παναγιάς μας, του κόπηκαν αμέσως τα χέρια. Και τότε, όταν είδε το ελεηνό λοιπόν θέαμα να είναι τα χέρια του αιωρούμενα, τότε λοιπόν επίστευσεν εξ όλης της ψυχής και είπε «Μητέρα του Χριστού, με βλάσφημες σκέψεις ήρθα κοντά σου. Δώσ' μου την υγειά μου να ακολουθήσω κι εγώ με τιμές την ιερά σου αυτή που μπει στην κηδεία». Και τα χέρια της, τα χέρια του αμέσως συγκολλήθηκαν. Και έτσι οι Απόστολοι όταν έφτασαν εις τον τοποθεσία της Γεθσημανή, τι θα πει Γεθσημανή, το είπαμε πολλές φορές, ο τόπος με τα ελαιοτριβία, ο τόπος που έχει τα ελαιοτριβία για να βγαίνει το λάδι, κατέθηκαν το ζωαρχικό σώμα στο μνήμα και τρεις ημέρες προσμένους είναι αυτό και τρεις μέρες παρέμεναν στο μνήμα συνάμα ακούοντες και τις φωνές και τα άσματα των αγγέλων. Όμως κατά θεία οικονομία εις των Αποστόλων απολυφθείς της κηδείας του ζωρχικού σώματος και τρίτη παραγεγονός ημέρα η θύμη σφόδρα και συνεχίτω δια το μήτων αυτών και αυτό αξιωθήνε όν ηξιώθησαν πάντες στην Απόστολη. Όμως κατά θεία οικονομία λέει ένας από τους Αποστόλους πάλι δεν είχε φτάσει εκεί στην ώρα της κηδείας κατά θεία οικονομία, και όταν ήλθε λέει επιθυμούσε πάρα πολύ και παρακαλούσε και έλεγε «Ναι, εσείς αξιωθήκατε, είδατε το άχροντον σώμα της, εγώ δεν έχω το δικαίωμα να δω το πανάχροντον αυτό σώμα και να το προσκυνήσω μετά από τρεις μέρες». Και αφού οι Απόστολοι όλοι απεφάσισαν με κοινή ψήφο, ήραν το κάλυμα του τάφου και αμέσως είδαν, εξέστησαν, διότι το κενόν του Αγίου Σώματος μόνην δε τη συνδόνα φέροντα παραμυθίων παρηγοριά μήνασα σε εμάς τους πιστούς και μάρτυρας αψευδής της μεταθέσεως και μεταστάσεως του Αγίου Σώματος της στους ουρανούς. Μα ήταν δυνατόν ποτέ αυτή η οποία τον αχώρητον Θεόν κράτησε στην αγκαλιά της το σώμα της να γνωρίσει τη φθορά του τάφου όπως τα δικά μας σώματα, μετέστη προς ουρανών, μετέστη προς την ζωή, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής όπως τα ψάλλουμε μεθαύριο. Και γάρ μέχρι του νυν ο εν πέτρα διαγλυφής τάφος ούτως οράται και προσκυνείται σώματος μένων κενός εις δόξαν και τιμήν της υπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αυτά είναι γραμμένα εδώ και χιλιάδες χρόνια, γι' αυτό και λέει και γάρ μέχρι του νυν, διότι λέει και μέχρι τώρα όταν επισκεπτόμεθα τον τάφο της Παναγίας μας είναι σαν τον τάφο του γιού της, είναι κενός, δεν έχει μέσα λείψανα Άγια
όπως έχουμε εμείς των Αγίων Πέντε Μαρτύρων. Διότι όλο το σώμα της ανελήφθη από τον Υιόν επάνω στους ουρανούς. Και όλα αυτά δια να δοξάζεται και δια να τιμάται η ευλογημένη Δέσποινα Κυρία ημών Θεοτόκος και πάντοτε Παρθένος Μαρία. Παναγία μου, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που με αξίωσες μαζί με το ευλογημένο μου πίμνιο, μαζί με τα ευλογημένα μου παιδιά, μαζί με τα παιδιά μου τα εντός και εκτός πολυστήλου, να περάσουμε την υπέροχη αυτή πνευματική πανδεσία, να ζήσουμε όλο το μεγαλείο του πανηγυριού σου σε αυτό λοιπόν το μικρό δικό σου Πάσχα. Να σε παρακαλέσω. Μου έκανες με τους πέντε μάρτυρες μια μεγάλη δωρεά. Μου έδωσες ζωή και μου αξίωσες να βρεθώ και πάλι εδώ ανάμεσα και να ψάλω και να μιλήσω και να κηρύξω τα μεγαλεία σου. Από τα βάθη της καρδιάς μου σε ευχαριστώ και σε παρακαλώ. Αυτό το πίμνιο, αυτά τα παιδιά, αυτά τα μωράκια, πέρα από όσα λέγονται, πέρα από όσα ακούγονται, πέρα από τους λύκους που ουρλιάζουν και τα σκυλιά που ηλακτούν, φύλαξέ τα άτρωτα, υγιέστατα, ευλογημένα, φωτισμένα, αναθρεμένα και ποτισμένα με το δικό σου ευλογημένο και ζωήνι το θείο νερό, και αξίωσέ μας και του χρόνου να βρεθούμε και πάλι να σου ψάλλουμε όπως σου έψαλε εκείνος ο Κουκουζέλης, στον οποίον εσύ ίδια σου, αφού του έδωσες το νόμισμα στα χέρια, του είπες «Ψάλε με, Κουκουζέλη, ψάλε με». Και εσείς νιάτα, ψάλετε την Παναγιά μας, ψάλετε. Αμήν. Διευκόν της υπεράγνου Μητρός σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Και του χρόνου.